Τηλεφωνικώς έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΚΕΔΕ, τον κύριο Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη. Το ΚΕΔΕ είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριος Αγκαστινιώτης εξέφρασε ανησυχία για το δημόσιο χρέος, τοποθετήθηκε και επί της συμφωνίας για το συνεργατισμό. Κύριε Αγκαστινιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο? Και ποια είναι τα θέματα που θέσατε χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Δεν ξέρω αν ζητήσατε και συγκεκριμένα πράγματα και αν υπήρξαν κιόλας και συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις. Ζητήσαμε πολλά πράγματα. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, ότι μας ανησυχεί η εκτόξευση του δημόσιου χρέους. Αναγκαία μεν, αλλά ανησυχητική η χορηγία της κυβέρνησης προς το συνεργασμό για τη διάσωση. Αναγκαία, δεν παραπάνω, αλλά εκτοξεύει το δημόσιο χρέος 40%. Παλάβος μου ότι πήγαμε και σε μια εποχή παροχών, μείωση αποκοπών από τη δημόσια υπηρεσία, αυξημένες αποζημιώσεις στους υπαλλήλους του συνεργατισμού και έπονται και άλλα, μας ανησυχεί η δημοσιονομική πειθαρχία, γι' αυτό και ακούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου στον πρόεδρο. Ναι. Σε σχέση με τις ναι. Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε. Μεταξύ άλλων, θέσαμε το θέμα των μη εξυπηρετών δανείων. Θεωρούμε ότι ναι, πρέπει να διασωθεί ο συνεργατισμός, μάλλον πηγαίνοντας στην Ελληνική Τράπεζα, αλλά εάν δεν λύσουμε παράλληλα συγχρόνως και την ίδια στιγμή και το θέμα των μη εξυπηρετών δανείων, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στην ύπαρξη τους πλέον, θα κάνουμε ένα τίποτα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Ναι. Οπότε, αυτή ήταν η θέση του ΚΕΒΕ προς την πρώτη Δημοκρατία. Κατά εσάς, γιατί δεν λύθηκε το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων? Γιατί λέγεται ότι οι τράπεζες είχαν στα χέρια τους τα εργαλεία. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Ναι. Οι τράπεζες είχαν στα χέρια τους αναποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Θέλουμε αυτά τα μέτρα να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Θέλουμε να μην εκμεταλλεύεται κανένα το σύστημα και την αργοπορία στην απονομή δικαιοσύνη, ώστε τα μέτρα, τα οποία τα εργαλεία που έχουν οι τράπεζες, να είναι αποτελεσματικά. Δεν μπορεί σε μια οικονομία οι μισοί δανειολήπτες να μην πληρώνουν τα χρέη τους, να μην πληρώνουν τα δάνεια τους και να τα καλύψουν οι υπόλοιποι μισοί. Αυτό δεν είναι υγιές οικονομικό περιβάλλον, δεν είναι sustainable και θα το βρούμε μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση και προπάντων η Βουλή να δείξουν τα απαιτούμενο θάρρος για να δώσουν αυτά τα εργαλεία για να εισπραχθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τώρα, αντιλαμβάνουμε το θέμα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Υπάρχει το σχέδιο Ενεστία, το οποίο υπό ορισμένους όρους μπορεί να επιχορηγεί τη δόση της ευάλωτης οικογένειας, αλλά αυτό θα είναι για τους πραγματικά ευάλωτους και όχι να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης στρατηγικών καλοκληρωτών, οι οποίοι τελικά χαλούν την αγορά. Ναι, σας άκουσα να λέτε ότι μόνο το 10% από αυτούς που δεν πληρώνουν ανήκουν στις ευάλωτες. Με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, το πολύ, το 10% το μη εξυπηρετούμενο δανείο σήμερα. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να θεωρείται ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Μιλούμε για πρώτες κατοικίες, μιλούμε για οικογένειες που έχουν άνεργους, μιλούμε για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν εισόδημα. Είναι το 10%. Τελεία. Ναι. Κύριε Αγκαστινιώτη, δώστε μου ένα λεπτό. Αντιλαμβάνεστε ότι οι στρατηγικοί καθιδρωτές αυξάνονται και αυξάνονται καθημερινώς. Διότι άμα βλέπει ο ένας ότι ο άλλος δεν πληρώνει και τη βγάζει καθαρή, ο άλλος θεωρείται και κορώει το πλήρωμα στην εκκλησία να πληρώνει. Ναι, κύριε Αγκαστινιώτη, δώστε μου μόνο ένα λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί ο κύριος Μελάς που είναι εδώ για να συζητήσουμε άλλο θέμα έχει διαφωνία μαζί σας για το θέμα του ποσοστού των ευάλωτων. Κύριε Μελά. Όχι, δεν έχει διαφωνία με τον κύριο Μελάς, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα ρίξω το θέμα αυτό από τηλεφώνου. Ναι, όχι, να δούμε αν υπάρχει ένας αντίλογος, έτσι. Για ένα λεπτό μόνο ακούστε τον, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Μελά, ναι. Φυσικά και διαφορώ κάθετα με τον κύριο. Διότι οι διαψεύδου τις στατιστικές ή τα στοιχεία που έχουν για το 10% αυτά που δήλωσε η κυρία Γιορκάκη και ο κύριος Χούρικαν πριν 3-4 χρόνια, ότι οι στρατηγικά φερόμενοι κακοπληρωτές, και το τονίζω στρατηγικά φερόμενοι, ναι, όχι κακοπληρωτές, γιατί να μην παρεξηγόμαστε έτσι, ναι, είναι μόνο περίπου 20%. Και οι δύο συμφώνησαν, η κυρία Γιορκάκη και ο κύριος Χουρικάν συμφώνησε. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή, ναι, που λέει ο κύριος Αγκαστινιώτης, αυτό το 20% και των στρατηγικών. Σίγουρα και ορισμένα άλλα πράγματα που είπε φαίνεται ότι δεν ευσταθούν, ότι φερειπίν μόνο το
φταίνει οι τράπεζες το πρωί. Θα διακόψω, διότι μπαίνω στο αεροπλάνο. Ναι. Θα σας πω μόνο ότι το 10% που λέω είναι ο αριθμός των ευάλωτων ομάδων οι οποίοι δεν εξαιρούν τα δάνεια τους. Τώρα, αριθμός δάνειο λήψη σε σχέση με το υπόλοιπο του οργανισμού είναι πάνω σε κάτι διαφορετικό. Το 10% των μη εξαιρούν δανείων σε αριθμό, σε απόρριπτους αριθμούς δανείου είναι το 10%. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που λέμε εμείς, ότι το 90% είναι μη εξαιρούντα δάνεια που δεν ανοίγουν στο βάρος της ομάδας. Αυτό είναι που λέμε εμείς. Τώρα τα διαφοροποιείτε λίγο, φαίνεται. Δεν πειράζει. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθούμε, να μου δώσετε αυτά που λέτε και να σας δώσω αυτά που έχω εγώ και να δείτε ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Κύριε Καστινιώτη, θα σας ευχαριστήσω πολύ και καλό σας ταξίδι αφού μπαίνετε σε αεροπλάνο. Ευχαριστώ, λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μελά.